είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ΚΔ κεφάλαιο, 24 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίδα 932, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ΚΔ κεφάλαιο, 24 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Και ειδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα οι σκόπινοι ονομαζομένοι Εμάους, απέχωσαν εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο δια να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτι τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, σοι μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες. Και είπε προς αυτούς ο Κύριος, ποια, ιδέ είπον προς αυτόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου. Ως της εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταντίκην θενάτου και σταύρωσαν αυτόν. Ημείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτης πάση, τρίτη μέρα είναι σήμερον αύτη αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξέπληξαν ημάς ήτινες υπήγον την αυγήν εις το μνημείον. Και με ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων ήτινες λέγουσιν ότι αυτό ζει. Και την έστων ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και έβρωνα ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων, αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξα αυτού. Και αρχίσας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και πλησίαζαν εις την κόμινο που επορεύετο και αυτός προσεποιείτο ότι υπάγει μακρότερα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών, διότι πλησιάζει εσπέρα και έκλεινε η ημέρα. Και εισήλθε δια να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα λαβών των άρτων, ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν. Και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπων προς αλλήλους, δεν εκέε το εν ημίν, η καρδία ημών ότε ελάλει προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβωνον συνηθισμένους τους 11 και τους μεταυτών ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνει στον Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πως εγνωρίστης αυτούς ενώ έκοπτε τον άρτον. Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς «Ειρήνη μην». Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι νόμιζον ότι έβλεπον πνεύμα. Και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε ταραγμένοι και διατί αναβαίνω συν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί, ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί πίστουν, έτη από τη χαρά και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, «Έχετε τι φαγώσιμον εντάφθα». Ιδέδεκον σε αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και αποκηρύθραν μέλητος. Και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε. Είπε δε προς αυτούς, ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότε ήμην έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμής περί εμού. Τότε διήνυξε εν αυτόν τον νουν, για να καταλάβω στας γραφάς. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών τη τρίτη μέρα. Και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων. Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμην εξύψους. Και έφερεν αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν. Και υψώσας τα σχήρας αυτού ευλόγησαν αυτούς.
Και ενώ ευλόγη αυτούς απεχωρίστη από αυτόν και ανεφέρετο εις των ουρανών. Και αυτοί προσκυνήσαντε σε αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και σαν διαπαντός εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες των Θεών. Αμήν. Στο τέλος της ημέρας, της ημέρας της Ανάστασης του Χριστού, δύο Κλεόπας και ένας αδελφός, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, ξεκινάνε να πάνε στο χωριό τους, στους Εμαούς που απέχει εξήκοντα στάδια, δηλαδή περίπου 12 χιλιόμετρα και ποδαρόδρομος είναι περίπου 2,5 με 3 ώρες. Εδώ θέλω να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, την απελπισία τους, η οποία είναι αληθινή, υπάρχει, γιατί δεν γνωρίζουν τα μέλλοντα. Αν γνώριζαν τα μέλλοντα, όπως την επόμενη μέρα που θα τα γνωρίσουν, όχι μόνο απελπισμένοι δεν θα είναι, αλλά χαρούμενοι και δοξάζοντες θα είναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, θα έχουν οδηγία και κατεύθυνση του τι πρέπει να κάνουν. Συγχωρέστε με να το επαναλάβω αυτό. Όσο δεν γνωρίζουν τα μέλλοντα, η καρδιά τους είναι γεμάτη στενοχώρια, απελπισία, τα λόγια τους είναι γεμάτα στενοχώρια και απελπισία, τα πρόσωπά τους είναι σκύθροπα και η θλίψη έχει κυριαρχήσει στην προσωπική τους ζωή και σε λίγο μόλις φτάσουν στο σπίτι τους και στην οικογενειακή τους ζωή και αν μείνουν εκεί και ας πούμε και στο περιβάλλον τους για να μην μπούμε στην εκκλησιαστική τους ζωή. Θλίψεις, κατήφια, απελπισία, αγωνία και η αιτία είναι μία, δεν γνωρίζουν τα μέλλοντα. Δεν είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι πολύ σοβαρό. Μία. Ο Χριστός όμως δεν θέλει να τους αφήσει έτσι, όπως εμάς σήμερα δεν θέλει να μας αφήσει έτσι. Μην κλαις λοιπόν, μην λυπάσαι, μην αγωνιάς, μην φοβάσαι. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για τον Ισραήλ του Θεού. Καλές βουλές. Αντί λοιπόν να κλαίμε, να λυπόμαστε, να θλιβόμαστε, έρχεται ο Θεός να μας δώσει μια άλλη, να μας δείξει έναν άλλο δρόμο. Μια άλλη πορεία. Μια πορεία να βεβαιωθεί μέσα μου η σωτηρία. Να κάνω βεβαία και ασφαλή την κλίση μου. Να αναρωτηθώ και να εξητήσω να είμαι μεταβεβαιότητος στον Ισραήλ του Θεού. Και η πόλη των εορτών μου να είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Ώστε να μην είμαι υιός της δούλης που κλαίει και σπαράζει, αλλά να είμαι ο υιός της ελευθέρας που χαίρεται, αγάλεται και δοξάζει. Αλληλούια. Αμήν, αδελφοί. Ο Θεός πρέπει να τους φανερώσει τα μέλλοντα. Και ενώ επιστρέφουνε, πάει δίπλα τους. Τι καλός που είναι ο Χριστός. Τι καλός που είναι. Πόσο χαρούμενοι θέλει να είμαστε. Και πόσο αγωνίζεται σήμερα και τότε να τους πει, έχω πολύ καλά σχέδια για σένα παιδί μου. Το μέλλον σου είναι πάρα πολύ καλό. Θυμάμαι μια φορά και θα το ξεχάσω, προσευχόμουν για μια αδελφή και για την οικογένειά της. Και έτσι ήμουν λυπημένος. Και έρχεται ο Θεός και μου λέει, να της πεις έχει καλό μέλλον. Τώρα το θυμήθηκα και το κατάλαβα. Αλλά δεν σημαίνει, δεν μένει, δεν πρέπει να μείνουμε μόνο εκεί. Πρέπει να αγωνιστούμε να μας το φανερώσει το μέλλον ο Θεός. Να καταλάβουμε τα σχέδια του Θεού, να σκεφτούμε τι έχει μπροστά ο Θεός για μας. Για να πλημμυρίσει την καρδιά μας χαρά και όχι θλίψη. Για να πλημμυρίσει την καρδιά μας δοξολογία και όχι παράπονο. Δοξολογία στον ύψιστο. Και δεν έχει σημασία αν είμαστε σε αυτή την εκκλησία ή αν είμαστε πολύ μακριά. Σημασία έχει, αδερφοί αγαπητοί, να καυχόμεθα στο Σταυρό του Χριστού. Σημασία έχει να είμαστε νέα κτήσεις. Να έχουμε βγει από τον κόσμο και να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού.
και σημασία έχει να ζούμε μέσα στο Χριστό. Μέσα στο Χριστό, μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί είσαστε τόσο σκύθροποι, τι είναι αυτά που κουβεντιάζετε? Και έχουν τα επιχειρήματά τους. Και ο άνθρωπος έχει επιχειρήματα, αλλά είναι ανόητα. Εσύ μόνος παρικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τι έγινε αυτές τις μέρες με τον Ιησού τον Ναζωραίο, που ήταν δυνατός εν λόγω, εν έργο, και εμείς ελπίζαμε ότι αυτός θα είναι ο σωτήρας του Ισραήλ. Και τον πιάσαν οι αρχοντές μας, τον σταύρωσαν, τον θανάτωσαν, τον έθαψαν. Και πάνε οι ελπίδες μας. Αδερφοί αγαπητοί, μη χάνουμε την ελπίδα μας. Δεν πάνε οι ελπίδες μας. Έχει πολύ καλύτερα ο Θεός να κάνει. Δεν θέλει τον Ιησού τον Ναζωραίο εν σωματική μορφή. Τον θέλει εν πνευματική μορφή. Δεν τον θέλει Χριστούλη, ανθρωπάκο, συγχώρεσε με Θεέ μου που μιλάω έτσι. Αλλά τον θέλει ένδοξο, ανεστημένο, στον οποίο έχει ορκιστεί. Σε αυτό θα δοθεί πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον. Αυτός είναι ο ποιμένας σου. Και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον. Αυτός είναι ο σωτήρας σου. Σε αυτόν βλέψε. Και θα σωθείς. Και τι έκανε ο Κύριος μας? Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, που θέλει να κάνουμε και εμείς σήμερα. Άρχισε και τους διερμήνευε από τις γραφές τα μέλλοντα. Αλληλούια. Και αυτό θέλει, αδερφοί. Γι' αυτό μας λέει, διάβασε, μελέτα τη γραφή. Μέσα από τη γραφή θα σου φανερώσει πολλά πράγματα. Θα σου φανερώσει τα σχέδιά του. Αλλά να διαβάζεις όμως με εξήτηση, με πίστη, με αγάπη στο Χριστό. Μέσα από τη γραφή διαπνεύματος Αγίου, γιατί ο λόγος του Θεού δεν είναι βιβλίο. Είναι η δύναμη του Θεού. Μέσα από την Αγία Γραφή, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, έχει ο Θεός να σου μιλήσει. Θυμάμαι τώρα πρόσφατα είχα σταματήσει να διαβάζω όσο έπρεπε και πήρα τη γραφή εκεί στον κάλαμο που ήμουν, την άνοιξα και άρχισα και διάβαζα. Πω, πω, και ήρθε η χαρά, ήρθε η επίσκεψη του Θεού και μου λέει ο Θεός, εγώ θα σου μιλάω όταν διαβάζεις τη γραφή. Αδερφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο του Χριστού όταν το διαβάζουμε έχει πολλά μυστικά. Και ο Θεός χαίρεται. Άρχισε και διερμήνευε τις γραφές για να τους φανερώσει, τα μέλλοντα. Και τι γινότανε? Και χόταν η καρδιά τους. Τι είναι αυτά που ακούμε? Πήρε φωτιά η καρδιά. Παίρνει φωτιά η καρδιά όταν σου μιλάει ο Χριστός. Εγώ πιστεύω σήμερα έχει βάλει φωτιά στην καρδιά μας ο Χριστός. Στη δική μου έχει βάλει. Εύχομαι και στη δική σας. Καίγεται εμένα η καρδιά μου. Εύχομαι και η δική σας να καίγεται. Και καίγεται, ξέρετε γιατί? Γιατί έχω αυτή την όραση ότι θα γίνουν γένες πολλές. Θα λέμε, είδατε πόσο χαιρόμαστε. Λέει, ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας χάρισε ένα ευλογημένο παιδί. Σε λίγο θα γίνονται γένες άλλες, πνευματικές. Θα βλέπουμε τους αποστάτες να γυρίζουν. Θα βλέπουμε τους ανθρώπους που δεν λογαριάζουμε να σώζονται. Θα βλέπουμε το έργο του Θεού να δοξάνσεται, αδερφοί. Γι' αυτό να έχουμε χαρά. Είχανε τέτοια φωτιά μέσα που όταν προσποιήθηκε και λέει θα φύγω, του λένε μείνε στο σπίτι μας, μείνε μαζί μας. Αυτό θέλει ο Χριστός, να μένουμε μαζί με τον Χριστό, μέσα σε Αυτόν και Αυτός μέσα μας. Μείνε μαζί μας. Και δέχτηκε. Και δέχτηκε και πήγε σπίτι τους. Και όταν πήρε το ψωμί και το κόψε, εκεί τον γνώρισαν και έγινε άφαντος. Τώρα όμως έχουν πάρει φωτιά αυτή. Ανεστήθη. Αυτό που λέγανε δηλαδή οι γυναίκες που πήγανε και δεν βρήκανε το πτώμα εκεί, το σώμα εκεί, και είδαν οπτασία αγγέλων ότι ζει, ανεστήθη, τον είδαμε ζωντανό. Αλληλούια. Τι ωραία να δεις, να βλέπεις τον Χριστό ζωντανό. Είναι κρυπτόμενος. Δεν τον βλέπαν όλοι. Αλλά απεκαλύφθη σε αυτούς που αγαπάει. Σε αυτούς που τον αγαπήσαν, έστω και αν είναι απελπισμένοι, έστω και αν είναι απογοητευμένοι, έστω και αν έχουν χάσει την πίστη τους και την ελπίδα τους, τον αγαπούσαν, τον αγαπάνε και τους αγαπάει. Αλληλούια. Και παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής άλλες 3 ώρες πίσω και μπαίνουν μέσα στους μαθητάς. Και εκεί στους μαθητάς είδανε πολλούς να κουβεντιάζουν. Ανεστήθη, φανερώθηκε στον Πέτρο και σε μένα.
ο Ιωάννης και πήγανε και αυτοί και σε μας φανερώθηκε, ανεστήθη. Και εκείνη τη στιγμή μπροστά της ο Χριστός. Σκεφτείτε αδερφοί, τι είναι ο άνθρωπος όμως, τρόμαξαν, φάντασμα είναι. Τι είναι ο άνθρωπος, τι είμαστε, αλληλούια. Δεν ξεχάνω ότι αμήν αδερφοί, τίποτα δεν είμαστε, άθλοι και ούτε ιδανοί, φάντασμα είναι. Τι συλλογίζετε, γιατί αμφιβάλλετε, ψηλαφέστε με, δέστε τις πληγές μου, δέστε έχω σάρκα, έχω οστά, έχω αναισθημένο σώμα. Το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως εγώ βλέπετε να έχω. Χάρηκαν και λέει η Γραφή, ενώ δε αυτοί ακόμη απιστούσανε, άκου, ακόμη απιστούσανε από τις χαράς και θαύμαζον, τους ρώτησε για να τους βοηθήσει, έχετε τίποτα να φάω? Τι καλός που είναι, τι καλός που είναι, έχετε τίποτα για να σας βοηθήσω να πιστέψετε? Του δώσανε λίγο ψητό ψάρι και λίγο κηρύθρα. Το φάγε και τότε έκαμε αυτό που σκόπευε να κάνει. Αυτό που σκοπεύει να κάνει και σε εμάς σήμερα και πιστεύω άρχισε. Διήνυξε το νουν αυτόν για να εννοήσωση τας γραφάς και να γνωρίσουν τα μέλλοντα. Μέσα από το Μωυσή, μέσα από τους προφήτες, μέσα από τους ψαλμούς. Και τους λέγει, δεν έπρεπε να πάθει ο Χριστός κατά τας γραφάς και να αναστηθεί την τρίτη μέρα εκ νεκρών και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Εις πάντα τα έθνη. Παγκόσμιο το έργο. Εδώ αδερφοί αγαπητοί θέλω να προσθέσουμε κάτι. Να διαβάσουμε λίγο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ένα εδάφιο, το 24 κεφάλαιο. Το διαβάζω μόνος μου, μην ανοίξετε εσείς. Είναι ΚΔ 14. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Να τα μέλλοντα. Περιμένουμε το τέλος. Αλλά πριν το τέλος θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι τούτο το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο το ορθοτομημένο. Όχι το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Όχι το Ευαγγέλιο το ανθρώπινο. Όπως οι άνθρωποι σήμερα το έχουν παραβιάσει. Και δεν μιλάω μόνο για τις μη αναγεννημένες επίσημες εκκλησίες που είναι η Καθολική και η Ορθόδοξη εν γέννη, αλλά μιλάω και για τις αναγεννημένες. Μιλάω και για την Πεντηκοστή σε όλο τον κόσμο. Το έχουν παραβιάσει. Το έχουν εκτροχιάσει. Το έχουν εξυγχρονίσει. Κρίμα. Δεν είναι Ευαγγέλιο αυτό. Δεν είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν είναι τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύττει αγιασμό, κηρύττει καθαρότητα, κηρύττει υπακοή. Κάθε ένας μέσα στην Εκκλησία έχει τη θέση του, ο άντρας έχει τη θέση του, η γυναίκα έχει τη θέση της, τα παιδιά έχουν τη θέση τους. Υπάρχουν πολλά Ευαγγέλια σήμερα, αλλά ένα είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Και τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη στα πέρατα της γης και τότε θα έρθει το τέλος. Και επειδή το τέλος επλησίασε, το τέλος πάντων επλησίασε, εμείς περιμένουμε τις γένες του Χριστού. Αλληλούια. Που τι θα κάνει? Θα κηρύξει μετάνοια προς όλους. Και αν λέει κρίσεις του Θεού αρχίσει πρώτον από σας. Κηρύττει τη μετάνοια. Μετάνοια σε μας αδερφοί. Σε σένα, σε μένα. Σε μας που ακούμε σήμερα το Λόγο του Θεού, όπου και αν βρισκόμαστε. Κηρύττει τη μετάνοια για να έλθει άφεση αμαρτιών εις πάντα τα πέρατα της γης, αρχής γενωμένης από τη Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το ορθοτομημένο. Ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια του Θεού. Χωρίς παρεκκλήσεις, χωρίς εξυγχρονισμούς, χωρίς προσθήκες, χωρίς αφαιρέσεις, χωρίς παραδόσεις, χωρίς να το ομορφύνουμε και να το κάνουμε πιο κοινό, πιο έτσι ελκυστικό. Δεν είναι ελκυστικό το Ευαγγέλιο. Δεν είναι ελκυστικό. Αν ήταν ελκυστικό θα έλεγε φαρδιά είναι η πύλη, ευρύχωρη οδός, ελάτε όλοι και θα σωθείτε.
Δεν είναι ελκυστικό το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού λέει «Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός», αλλά αυτό πάει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί και ύστερα θα έρθει το τέλος. Ένα άλλο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο που έγραψε ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Μάρκος, το Ευαγγέλιο που κήρυξε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία και κηρύττει και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Και θα αρχίσει από την Ιερουσαλήμ αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου και θα φτάσει στα πέρατα της Οικουμένης και συνεχίζει «Σεις είστε μάρτυρες τούτων». Σε ποιος το έλεγε? Σε αυτούς που πριν από λίγο ήταν απογοητευμένοι, απελπισμένοι, δυστυχισμένοι. Είχαν χάσει το Χριστό και δεν ήξεραν τα μέλλοντα. Τώρα όμως ο Θεός δια του Ιησού Χριστού τους αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Σ' όλα τα πέρατα της γης θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Και εσείς είστε μάρτυρες τούτων. Όμως ετοιμάζεται ο Θεός να στείλει την επαγγελία Του. Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός εφ' ημάς. Και έχουμε και εμείς επαγγελία. Διατάξτε, ζητείτε ιετό το καιρό της οψίμου βροχής. Ιετός θα έρθει τον καιρό της οψίμου βροχής, πριν έρθει το τέλος. Αλλά εσείς μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως ου ενδυθείτε δύναμην εξύψους. Όλα τους τα είπε. Όλα τους τα είπε. Όλα μας τα λέει. Να θυμηθούμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί έρχονται γένες πολλές. Αλληλούια. Πολλές γένες. Να θυμηθούμε όμως μια φορά ακόμη τις προϋποθέσεις. Ισραήλ του Θεού, νέα κτίσεις, καύχησής μας ο Χριστός, ο Σταυρός του Χριστού, ο οποίος δεν μας υπόσχεται ευημερία και πλούτο, αλλά μας υπόσχεται τη δόξα του ουρανού. Και εμείς δεν εξητούμε ευημερία και πλούτο, εξητούμε τη δόξα του ουρανού, τη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών, τις γένες τις πολλές, ισιών πριν κυλοπονήσει να γεννήσει. Αλληλούια. Και εμείς να χαιρόμαστε. Είδατε στο τέλος τι λέει και μ' αρέσει. Και αυτοί προσκυνήτησαντε σε αυτόν όταν τον είδαν να αναλαμβάνεται, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Πού είναι η απογοήτευση, η θλίψη, χαρά μεγάλη? Γιατί γνώρισαν τα μέλλοντα τα οποία πρόκειτο να κάνουν ο Θεός. Και τι έκαναν τις 10 μέρες στην Ιερουσαλήμ? Εξητούσαν. Να το πω πιο γραφικά, πρόσταζαν. Χριστέ μου, μας υποσχέθηκε το Πνεύμα το Άγιο. Δώσε, στείλε το Πνεύμα το Άγιο. Και πέρασαν 10 μέρες. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ή λίγο, αλλά έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Και από αυτή την ημέρα, από αυτή την το ανόγι, όλη η οικουμένη άκουσε το Ευαγγέλιο του Χριστού και σώθηκε. Και όσοι ήσαν ενάντια του Χριστού κατεσχύνθηκαν. Και οι ειδωλολάτρες κατεσχέθηκαν και οι άπιστοι κατεσχέθηκαν. Εμείς όμως είμαστε πιστοί. Και θέλω, τελειώνοντας, αδελφοί αγαπητοί, να διαβάσω, να δούμε ποιος είναι ο νέος Ισραήλ όπως μας τον αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Πάμε στη σελίδα 1040. Σελίδα 1040 είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Και θα τελειώσουμε με αυτό το εδάφιο ή με αυτά τα εδάφια. Διαβάζω από το 3ο κεφάλαιο και από το 2ο εδάφιο. Είναι επιστολή προς Φιλιππισίους, 3ο κεφάλαιο, 2ο εδάφιο. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομή. Ποιος τα λέει αυτά, ο Παύλος, σε ποιους τα λέει? Στην Εκκλησία. Στον Ισραήλ του Θεού, τον νομιζόμενο. Αλλά για να δούμε ποιος είναι ο Ισραήλ του Θεού. Διότι εμείς είμεθα υπερητομοί. Πρώτον, οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι και αληθεία. Όχι με είδωλα, όχι με ματαιώτες, όχι με ψεύτικα πράγματα. Όχι με ανθρώπινες δασκαλίες και ανθρώπινα διατάγματα. Αλλά λατρεύουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου. Δεύτερον, οι καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν.
Δεν έχουμε άλλη κάφηση, αδελφοί. Δεν έχουμε να δείξουμε τίποτα. Πού να καυχηθούμε, στη δύναμή μας, στην εξυπνάδα μας, στην ευφυΐα μας, στην πνευματικότητά μας, στον αγιασμό μας. Ντενεκέδες ξεγάνωτοι είμαστε. Πού να καυχηθούμε, μόνο στο Χριστό μας μπορούμε να καυχηθούμε. Μόνο σε αυτόν ανήκει η δόξα και η τιμή και η λατρεία και η προσκύνηση. Και τρίτον, οι μη έχοντες πεποίθηση εν τη σαρκή. Και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο φρόνημα το σαρκικό. Ποιο είναι το φρόνημα το σαρκικό, η γνώμη μας, οι βουλές μας, οι οδοί μας, οι απόψεις μας. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη έχουμε μόνο στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Δεν ξέρω αν είμαστε, αλλά ξέρω ότι μπορούμε να ζητήσουμε σήμερα όλοι μαζί να μας κάνει ο Θεός την αληθινή περιτομή. Κάνε μας έτσι, Κύριε, γιατί σαφώς δεν είμαστε. Αλλά μπορεί να μας κάνει, αμήν αδελφοί, μπορεί να μας κάνει να λατρεύουμε το Θεό μόνο εν πνεύματι και αληθεία, να καυχόμεθα μόνο στον Χριστό και στο Σταυρό του Χριστού και η πεποίθησή μας να είναι μόνο στο Πνεύμα το Άγιο, μόνο στο φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου και καμία εμπιστοσύνη στη σάρκα μας. Αμήν.